Ο γάμος μας θα γίνει στις 17 Νοέμβρη το 2012 και ώρα 6.30 στο χωριό μου, στην εκκλησία. Όποιος θέλει να παρευρεθεί και θέλει περισσότερες λεπτομέρειες, να μου πει να του στείλω προσκλητήριο. Δεν λέω ποιο είναι το χωριό μου, γιατί μπορεί να σκάσει μούρικα με ένα Σφώτης και Μαρία εκεί πέρα και ξέρετε, θα γίνουμε ρεντίκολο. Λοιπόν, για να οργανώσω το γάμο μου, έκανα έτοιμα σε ένα φάκελο. Έβαλα σαν... Πώς βλέπετε αυτό, σαν κάλυμα στο φάκελο. Το βρήκα πολύ χιουμοριστικό. Γιατί μου την έδινε πάντα, γιατί επειδή δουλεύω σε φαρμακείο, όλοι οι παππούδες με ρωτούσαν πάντα πότε θα παντρευτείς, άντε σειρά σου, άντε σειρά σου. Και εγώ σκεφτόμουν από μέσα μου, άντε σειρά σου, καλή χώρες. Ξέρω ότι είναι μακάβριο, αλλά sorry. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το φάκελο έχω κάνει μία λίστα. Εδώ γράφω γάμος Παντελή και Ελίνας και από εδώ κάτω τα πράγματα τα οποία χρειάζεται να έχουμε κάνει. Κατέβασα και από το ίντερνετ έτοιμες λίστες, αλλά αυτά δεν βοηθάνε πάρα πολύ γιατί είναι για αμερικάνικους γάμους. Λοιπόν, έχω ας πούμε μερικά πράγματα από τον ηφικό μου εδώ σε φωτογραφία, το οποίο δεν θα σας το δείξω, θα σας το κρατήσω έκπληξη. Μόνο θα σας δώσω μια ιδέα για το μπουκέτο μου, πώς θέλω να είναι, έτσι, για να μου πείτε κι εσείς τις ιδέες σας. Λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή. Νηφικό. Το νηφικό το έχω κλείσει εδώ και καιρό και μου είπαν μέσα Οκτωβρίου να πάω να ξεκινήσουμε πρόβες για να το φτιάξουμε πάνω στα μέτρα μου. Είναι σε στενή γραμμή το νηφικό, δεν θα σας πω περισσότερα. Θα σας το περιγράψω μόνο, αλλά δεν θα σας πω περισσότερα γιατί αυτό το YouTube, το κανάλι, το βλέπουν και φίλες μου και φίλοι μου και τα λοιπά από το χωριό μου και από που θα είναι στο γάμο και θέλω να είναι έκπληξη το νηφικό. Δεν θέλω δηλαδή να το δουν από το YouTube και εκτός τούτου και αν ας πούμε το δείξω τώρα μπορεί να αρχίσει κάποιος να μου λέει το ένα και το άλλο και να μου αλλάξει τη γνώμη και δεν θέλω. Θέλω ας πούμε σε αυτό το θέμα τουλάχιστον να παρομείνω μόνο με τη δική μου άποψη. Λοιπόν, το νηφικό μου είναι σε στενή γραμμή, είναι πολύ απλό, πολύ ωραίο, πολύ κυμπάρικο. Δεν έχει πάρα πολλά κινδύματα, δεν έχει πάρα πολλά σβαρόφσκι. Είναι ωραίο, έχει έτσι κάτι τουλάκια που έρχονται εδώ σαν καβαδούρα και βέ. Έχει πίσω μια μικρή ουρίτσα. Θα βάλω και πέπλο, το οποίο θα χτυπάει μέχρι τη μέση για να δίνει μετά η ουρά πίσω. Τώρα, αυτό είναι το νηφικό. Η ανθοδέσμη σας έδειξα. Ο γάμος θέλω να κυμαίνεται στα χρώματα λευκό, μαύρο, δεν θέλω να έχω ούτε ροζ, ούτε χακί, ούτε πορτοκαλί, τίποτα άλλο από χρώματα μέσα, λευκό, μαύρο. Το πολύ πολύ σκέφτομαι να βάλω ασημή λεπτομέρειες, δηλαδή σε χρώμα γκρι, ασημή, ανθρακή, κάτι τέτοιο. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ περαιτέρω. Τώρα, πάμε στην ανθοδέσμη. Ανθοδέσμη, επειδή ο γάμος θέλω να κινηθεί σε λευκά χρώματα, σκέφτηκα να κάνω μόνο λευκά τριαντάφυλλα. Και πιστεύω ότι δεν είναι και πολύ δύσκολη αυτή η ανθοδέσμη, απλά έχει πάρα πάρα πολλά λευκά τριαντάφυλλα. Αυτό εδώ κάτω είναι απλά νομίζω μια κορδέλα. Θα μπορούσε να αντικατασταθεί και με ένα ασημή κορδόνι χοντρό, έτσι όπως θα έχω και στις νομίζω μπουμπουνιέρες. Θα δούμε. Λοιπόν, μετά. Γραφειοκρατικές διεκπαιρεώσεις. Μας είπε ο παπάς να πάμε στην εκκλησία για να δούμε, να κάνουμε τα χαρτιά. Εάν γνωρίζετε τι χαρτιά χρειάζονται, αν έχετε παντρευτεί, σας παρακαλώ γράψτε μου ένα σχόλιο να ξέρω να πάω προετοιμασμένη, να μην είμαι τόσο. Αν και τα χαρτιά είπε θα τα αναλάβει ο Παντελής. Είναι το μόνο σε όλο το γάμο που θα κάνει ο Παντελής. Βέβαια πολλοί μου λένε ότι όλοι οι άντρες είναι έτσι, όλοι, κανένας γαμπρός δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα και τα κάνει όλα η νύφη. Αλλά εμένα θέλω να σας πω ότι μου την έχει δώσει αυτό το πράγμα, διότι δεν παντρεύομαι μόνη μου, γι' αυτό και λέω ο γάμος μου. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε άντρες. Τουλάχιστον ας κάνετε χαρτιά. Παρ' όλα αυτά, αν ξέρετε τίποτα για τα χαρτιά, αν έχετε παντρευτεί, σας παρακαλώ να μου πείτε. Επίσης, να μου πείτε και την άποψή σας για το μπουκέτο. Εάν γνωρίζετε. Την άποψή σας, τέλος πάντων, τι λουλούδια να βάλω, πώς να το κάνω, τι είναι μοντέρνο, τι δεν είναι, πώς σας φάνηκε αυτό εδώ. Λοιπόν, μετά περνάμε για
8, αίθουσα δεξίωσης. Αίθουσα δεξίωσης έχω κλείσει, έχουμε κλείσει και ορχήστρα. Δεν έχω πάει ακόμα εγώ στην αίθουσα δεξίωσης να μιλήσω για το ποιο τραγούδι θα βάλουμε όταν θα μπει μέσα το ζευγάρι κτλ. Πρέπει να το κάνω. Ιδέες ευπρόσδεκτες. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ο Παντελής δεν θέλει με τίποτα να κόψουμε τούρτα και να χορέψουμε βάλς. Ούτε και οι κουμπάροι μου θέλουν να χορέψουμε βάλς. Οπότε αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι να μπούμε μέσα στο μαγαζί και να κατευθυνθούμε κατευθείαν προς το τραπέζι, το νηφικό τραπέζι, να καθίσουν όλοι, να σηκωθώ εγώ, ο Καραγκιόζης, ποιος άλλος, να πάρω το μικρόφωνο και να κάνω έναν μικρό λόγο που θα ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε κτλ. Και να τους πω ότι η πίστα είναι έτοιμη για χορό και να χορέψουμε από εκεί και πέρα τα καλαματιανά μας και τα αυτά μας. Παντελής είναι ανένδοτος, δεν θέλει με τίποτα να χορέψει, δεν ξέρω πώς θα τον καταφέρω. Τώρα, κουστούμι για τον Παντελή δεν έχουμε βρει, γιατί περιμένουμε να δυνατήσει. Σαν τη Δευτέρα παρουσία αυτό το πράγμα. Αλλά επίσης, επειδή μένουμε κοντά στη Θεσσαλονίκη, θέλω να μου πείτε, εάν είστε από Θεσσαλονίκη, σε ποια μαγαζιά να πάω για να βρω καλό κουστούμι σε οικονομικές τιμές. Δεν ψάχνω ούτε για Hugo Boss, ούτε για DKNY, δεν ψάχνω για μάρκες Dolce & Gabbana. Θέλω κάτι οικονομικό αλλά ωραίο, να είναι όμορφο. Δεν θέλω να φαίνεται φτηνιάρικο, αλλά δεν θέλω κιόλας να πάω να ξοδέψω 3.000 ευρώ για ένα κουστούμι. Είναι ηλίθιο ποσό. Και παπούτσια. Επίσης, αν μπορείτε να μου πείτε για παπούτσια που να πάμε στη Θεσσαλονίκη, που έχει καλά μαγαζιά για αντρικά παπούτσια. Εγώ τα δικά μου παπούτσια τα έχω παραγγείλει από το eBay. Όπως επίσης έχω παραγγείλει από το eBay και την κορώνα που θα βάλω στα μαλλιά. Και τι άλλο, και τα σκουλαρίκια που θα βάλω, γιατί τώρα περνάμε στο θέμα μας, το χτένισμα. Δεν έχω πάρα πολλά μαλλιά και θα προσπαθήσουμε με την κομμότρια να κάνουμε ένα χτένισμα ως εξής. Αυτό είναι το μαλλί μου αυτή τη στιγμή όλο. Εδώ πίσω έχω κάτι ουρίτσες, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να τις κρύψουμε και να τις σηκώσουμε. Και όλο το μαλλί να πάει πίσω έτσι, εδώ σε αυτό το σημείο ας πούμε, να έχω μια μικρή... Να έχω εδώ μια μικρή φρανζούλα έτσι, να μπει η κορώνα εδώ, το πέπλο κάπου εδώ και να έχω εδώ τα σκουλαρίκια μου. Πείτε μου ιδέες για νηφικό χτένισμα με τέτοιου είδους μαλλί και κορώνα. Εσείς τι θα σκεφτόσασταν για νηφικό χτένισμα, τι πιστεύετε ότι μου πάει περισσότερο, το μαλλί πίσω, μπροστά, να τα κάνω σγουρά, να τα αφήσω ίσια, δεδομένου ότι δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύετε ότι παίρνει τρέσα το μαλλί. Εγώ δεν θέλω να πειραματιστώ με τρέσες, γιατί οι τρέσες είναι πολύ βαριές και αν έχεις κοντό μαλλί και δεν έχεις συνηθίσει στην τρέσα, σε ζορίζει. Δεν θα μπορώ, δεν θα είμαι άνετη. Και το βασικό πράγμα για μένα, επειδή θα έχουμε πιστεύω αρκετό κόσμο στο γάμο, είναι να είμαι άνετη. Γιατί θέλω να μπορώ μέχρι τελευταία στιγμή να χορεύω, να μιλάω, να κάνω. Και όταν λέω πολύ κόσμο τι εννοώ. Αρχικά έχουμε κάνει 600 προσκλητήρια εγώ και ο Παντελής. Ο Παντελής θα πάρει 200 και οι γονείς μου θα πάρουν 400. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν θα μας φτάσουν και ότι θα φτάσουμε γύρω στα 900 προσκλητήρια, δεδομένου ότι έχουμε να καλέσουμε ουσιαστικά 3 ολόκληρα χωριά. Στο κέντρο έχουμε κλείσει 1100 άτομα. Όμως, δεν χρειάζεται να τα γεμίσουμε και τα 1100. Είναι ουσιαστικά δύο αίθουσες που θα γίνουν μία. Δεν είχε ο άνθρωπος καμία υποχρέωση και για την άλλη αίθουσα, οπότε δεν, κανονικά σήμερα θα κλείναμε για 500 άτομα. Αλλά επειδή δεν έχει και την άλλη αίθουσα του την έχει καινή, προσφέρθηκε να μας την ανοίξει. Και οι δύο αίθουσες έχουν maximum χωρητικότητα 1300 άτομα. Ήσυχα! Σουζή, δεν θα πήγαινε να έρχεσαι εδώ και θα γαυγίζεις. Άιντε! Έλα εδώ, μέσα! Τα κορίτσια μου θα τα ντύσω παρανυφάκια, εννοείται.
αλλά δεν θα τα πάρω στην εκκλησία, θα, απλά θα βγουν φωτογραφίες. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι, έχω πάρει το φωτο... το... πες το, πώς το λένε, εκεί, αυτοί που θα μας βγάλουν φωτογραφίες, έχω πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν έχω πάει ακόμα να συνεννοηθώ μαζί τους για το πώς θέλουμε τις φωτογραφίες. Εγώ δεν θέλω αμαστημένες φωτογραφίες και ούτε θέλω να με διακόπτουν την ώρα που βγαίνω από τα αμάξια και να μου λένε «Στήσου! Φωτογραφία! Φωτογραφία! Φωτογραφία!» Δεν θέλω κάτι τέτοιο, θέλω να είναι πιο φυσικό. Και μετά δεν θα πάμε μάλλον στο στούντιο, θα πάμε στο πατρικό μου το σπίτι να βγάλουμε φωτογραφίες, που είναι ένα σπίτι τεράστιο, τεράστια αυλή. Θα δούμε, αν δεν έχει καλό καιρό εκείνη η μέρα, θα τις βγάλουμε μέσα στο σπίτι που έχει χώρους. Και αν όχι, θα βγούμε και έξω, θα δούμε. Βέβαια, επειδή θα είναι νύχτα, θα χρειαζόμαστε και τον κατάλληλο φωτισμό. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτοί που θα είναι στις φωτογραφίες να ξέρουν τι θα κάνουν. Δεν έχω πάει ακόμα να μιλήσω μαζί τους. Τώρα, το πρόβλημά μου εμένα, το μεγάλο πρόβλημά μου αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, α, το στολισμό εκκλησίας τον έχει αναλάβει η μάνα μου, θα τον, απλά εγώ πρέπει να πω πώς τον θέλω, πείτε μου ιδέες. Δεν θέλω τίποτα kits, δεν θέλω τίποτα extravagant, δεν θέλω τίποτα υπερπαραγωγή. Αναγκαστικά στολίζω την εκκλησία, αν ήταν στο χέρι μου δεν θα τη στόλιζα καθόλου, καθόλου. Τη στολίζω γιατί θέλουν άλλοι. Θα μου πεις δικό σου γάμος είναι ότι θες κάνεις, αλλά εντάξει μωρό, εγώ δεν θέλω να μαλώνω. Η κουρτίνα ήρθε μπροστά από την κάμερα, wow. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσες μπουμπουνιέρες να κάνω. Δηλαδή, με τόσα άτομα, εσείς πόσες μπουμπουνιέρες θα κάνατε? Δεδομένου ότι οι περισσότεροι πελάτες μου και πελάτες της μητέρας μου, που και αυτή η φαρμακείο, είναι παππούδες και γιαγιάδες. Και πιστεύω ότι επειδή το κέντρο είναι εκτός χωριού, θα έρθουν στις τέψεις οπουσδήποτε, αλλά δεν θα έρθουν στο γλέντι. Δεδομένου δηλαδή ότι θα γεμίσουμε το γλέντι μέχρι 600-700 άτομα, φαντάζομαι, με ανθρώπους που είναι σόι, που είναι γνωστοί του μπαμπά μου, που είναι νεολαία, γνωστοί δικοί μας, φίλοι μας και όλα αυτά. Εσείς πόσες μπουμπουνιέρες θα κάνατε, δεδομένου ότι στην εκκλησία μπορεί να παρευρεθεί, να παρευρεθούν δύο ολόκληρα χωριά παππούδες και γιαγιάδες. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι, αν έχω 600 προσκλητήρια, θα πρέπει να κάνω γύρω στις 1200 μπουμπουνιέρες. Δεν ξέρω. 1500. Απ' την άλλη έχουμε μαγαζιά. Και οι τρεις, και ο Παντελής, και εγώ και η μάνα μου. Και να περισσέψουν μπουμπουνιέρες, θα τις δώσουν στο μαγαζί μετά. Δηλαδή, σε ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να έρθουν στο γάμο. Οπότε δεν πάνε χαμένες. Αλλά το θέμα είναι ότι οι μπουμπουνιέρες έχουν και κάποιο κόστος. Και τώρα ερχόμαστε στο θέμα. Οι μπουμπουνιέρες ξεκινάνε από 60 λεπτά και πάνε μέχρι 1,20. Ανάλογα πόσο ωραίες θέλετε να τις κάνετε, τουλάχιστον εδώ. Αν έχετε, αν ξέρετε για καλή βιοτεχνία για μπουμπουνιέρες στη Θεσσαλονίκη, να μου το πείτε άμεσα. Είναι πραγματικά χρειάζομαι, γιατί δεν είμαι και τόσο ικανοποιημένη με αυτά που έχω δει. Τι θέλω από την μπουμπουνιέρα μου? Εγώ θέλω να είναι απλή, όμορφη, λιτή και να μην έχει τούλια. Σκληρή, να μην είναι σκληρή. Τι θέλω? Μαλακή, έτσι. Ωραία στην αφή. Τη θέλω προφανώς ένα απλό τουλάκι με ένα κορδόνι ασημί και τίποτα άλλο. Και μέσα θέλω κουφέτα σοκολάτας. Όμως, η μαμά μου, η καλή μου η μανούλα, θέλει κουφέτα σοκολάτας με γεύσεις. Τι γνώμη έχετε για το κουφέτα με γεύσεις? Σας αρέσουν? Τα προτιμάτε? Τα τρώτε στους γάμους? Τα πετάτε? Ξέρετε που κάνουν καλά κουφέτα σοκολάτα με γεύσεις? Γιατί αυξάνουν κατά πολύ την τιμή της μπουμπουνιέρας. Δηλαδή, πάνε συν 20 λεπτά η μπουμπουνιέρα. Οπότε θέλω και ιδέες και γι' αυτό το πράγμα μπορείτε να μου πείτε. Το μακιγιάζ σκέφτομαι να το κάνω μόνη μου. Το στολισμό αυτοκινήτου θα τον αναλάβει αυτό που θα κάνει και την εκκλησία. Αν και δεν θέλω καθόλου να στολίσω αυτοκίνητο, το στολισμένο αυτοκίνητο μου φέρνει πάρα πολύ σε νεκροφόρα και το συχαίνομαι. Τέλος πάντων θα δω τι μπορώ να κάνω και σε αυτό. Τις βέρες τις έχω. Επίσης θέλω ιδέες για λαμπάδες εκκλησίας. Σκέφτομαι η θεία μου, η οποία είναι μεγάλη δεκορατρής, και θα αναφερθώ στη θεία μου σε άλλο βιντεάκι, που δεν έχει καμία σχέση με το γάμο. Σκέφτεται να πάρουμε τις απλές τις λαμπάδες και να βάλουμε έτσι ανθάκια γύρω-γύρω, ίδια με το μπουκέτο, έτσι γύρω κάπως. Δεν ξέρω πώς το φαντάζει. Ιδέες, παιδιά, ιδέες. Χρειαζόμαστε ιδέες. Οπότε, χρειάζομαι ιδέες για
γραφειοκρατικές διεκπαιρεώσεις, για μπουμπουνιέρες, για ανθοδέσμη, για το χτένισμα, για τραγούδι εισόδου σε δεξίωση, για το κουστούμι του γαμπρού, για τα παπούτσια του γαμπρού, για το ρουχισμό των οικογενειών, αν ξέρετε πως δίθηκε η μάνα σας, τα αδέρφια της, ο μπαμπάς σας κτλ. Για το χώρο υποδοχής στο σπίτι της νύφης και του γαμπρού, τι πρέπει να κάνουμε, πώς, αν έχετε κάποια καλή ιδέα, κάποια καλή διακόσμηση, κάτι έτσι που ιδιαίτερο, που σας άρεσε, που είδατε σε ένα γάμο, γενικά. Αυτά θέλω να μου πείτε. Όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες. Εμπειρίες μοιραστείτε μαζί μου για να τα συγκεντρώσω λίγο στο κεφάλι μου, να τα γράψω και εδώ πέρα κάτω για να συνεχίσω με την οργάνωση. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Έχουν μείνει ουσιαστικά 5 με 6 εβδομάδες για το γάμο και πρέπει να τα οργανώσω όλα εγώ. Κάθε φορά που θα τελειώνω με μια δουλειά του γάμου θα σας ενημερώνω με vlog για το πώς πάει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπορέσω λίγο να με βοηθήσετε. Γιατί εντάξει, πιστεύω μια φορά στη ζωή μας παντρευόμαστε, να το ευχαριστηθώ κιόλας. Αυτά λοιπόν για το γάμο μου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας! Bye!